Να σας πω. Η πρόταση του κυρίου Παπανδρέου και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα είναι μια πρόταση καθαρή, έντιμη και πάνω απ' όλα με πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης που έχει ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος στη σημερινή κατάσταση της χώρας. Από εκεί και πέρα, ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω για τον κύριο Σαμαρά. Και εγώ, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, και είμαι βέβαιος ένα πολύ μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, θα περίμενε ισχυρότερα αντανακλαστικά υπευθυνότητας. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι είναι δεδομένη η απόφαση του Πρωθυπουργού να παραιτηθεί, διότι ο κύριος Σαμαράς το θέτει ως όρο, αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν έχει πείσει ο κύριος Παπανδρέου ότι θέλει να παραιτηθεί. Κοιτάξτε, το ποιος έχει πείσει, τι έχει πείσει και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα διαρκές παιχνίδι, πόκας θα έλεγα, με τους θεσμούς. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερο σεβασμό στους θεσμούς, μεγαλύτερη προσοχή στο τι λέει η υπεύθυνη κυβέρνηση του τόπου και ο υπεύθυνος πρωθυπουργός του τόπου και επιπλέον πολύ μεγαλύτερο σεβασμός στις νοπές αποφάσεις της Βουλής των Ελλήνων που προσδιορίζουν, βεβαίως, γιατί η Βουλή των Ελλήνων έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνησή του. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι νομίζω στοιχεία ενός θεάτρου παραλόγου, το οποίο νομίζω ότι μόνο κακό στη χώρα κάνει και έχω την αίσθηση ότι μάλλον κάνει κακό και στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία και στην προοπτική της ως κόμμα εξουσίας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Παπουτσή Δημήτρη να λέει ότι πήρε ψήφο